Στο Φρόνι Αυγουστή, συγχαρητήρια μια ακόμη νίκη της ομάδας των U21, η οποία σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο διεκδικούμε μια αξιοσύνη στο πρωτάθλημα, καθώς βρισκόμαστε στην πρώτη θέση με διαφορά 3 βαθμών από την δεύτερη ανόρθωση και πλέον εναπόκειται στην δική μας ομάδα κατά πόσον θα κατακτήσουν φετινό τίτλο. Σίγουρα μετά την περσινή χρονιά αποφασίσαμε ότι θα να κάνουμε μια ομάδα που να μπορέσουμε με νεαρούς ποδοσφαιριστές να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε να τους βελτιώσουμε να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Αξίζουν συγχαρητήρια μέχρι σήμερα γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές που κάναμε επιλογή έχουμε δικαιωθεί, γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήδη βρίσκονται σε αυτή τη θέση που είναι σε μια νεαρή ηλικία και να δουλέψουν σκληρά, το μέλλον τους ανήκει. Και βεβαίως παρακολουθήσαμε και εμείς σήμερα ότι η ομάδα διαθέτει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και πλέον το μέλλον στην αντρική ομάδα είναι βίωνο, καθώς κάποιοι από αυτούς θα την στελεχώσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια. Σίγουρα, ο στόχος μας είναι αυτοί οι νεαροί να καταφέρουν κάποια μέρα να φορέσουν στην πρώτη ομάδα τη φανέλα. Σίγουρα θέλουν δουλειά και χωρίς να αβιαστούμε πρέπει να βγάλουμε ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι να μπορέσουν να βοηθήσουν την πρώτη ομάδα. Και βέβαιως εμπιστεύτηκε ο Νίκος Κύρης το περασμένο καλοκαίρι και τον δικαιώνει για την επιλογή του. Η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή και βέβαιως για σένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία να διοχετεύεις τις δικές σου παραστάσεις και εμπειρίες από την πολιτή παρουσία σου στα γήπεδα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας μας. Σίγουρα, χωρίς τη στήριξη της διοίκησης στη φετινή χρονιά, σίγουρα δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Είχαμε μια στήριξη, μπορώ να πω, αρκετά καλή και τέλεια από τη διοίκηση σε θέμα γηπέδου, σε θέμα με μπάλες, με θέμα με ρουχισμό, που είναι σημαντικό να έχουν οι ποδοσφαιριστές να νιώθουν ότι είναι ένα σκαλί κάτω από την πρώτη ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε και τους νεαρούς, να βγάλουμε κάποιους νεαρούς πάνω, που αυτός είναι ο στόχος μας και το κέρδος για αυτήν την ηλικία. Βέβαια, εμείς θα ενώσουμε ραντεβού μας σε 3 εβδομάδες, όπου ο Απόλλωνας εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα στεθεί προαθλητής. Μακάρι να καταφέρουν οι νεαροί να πάρουν και το πρωτάθλημα. Αξίζουν, το παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Αυτοί δούλεψαν σκληρά, αυτοί αμείβουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη, συγχαρητήρια τη σημερινή και επί της Αγίας Νάβας με 5-0. Σημαντικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια που κάνετε για κατάκτηση φετινού τίτλου. Σίγουρα σήμερα είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Κάναμε εμείς εύκολο το παιχνίδι, κάνοντας πολλές ευκαιρίες και βάλαμε γρήγορο γκολ. Αυτό μας βοήθησε να αποβάλουμε το άγχος και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προπονείται καθημερινά με την αντρική ομάδα, αποκτώντας εμπειρίες και παραστάσεις από ποδοσφαιριστές οι οποίοι οδηγούν την πρώτη ομάδα εκ του ασφαλούς από επιτυχία σε επιτυχία. Πόσο σε βοηθάει εσένα προσωπικά να αποδίδεις καλύτερα εδώ στους αγώνες εφηβικής ομάδας και ποιες οι δικές σου φιλοδοξίες στο άμεσο μέλλον? Σίγουρα το στόχο μου είναι να αγωνιστώ στον Απόλλωνα. Οι εμπειρίες που αποκτώ από τους 3 μεγαλύτερους τερματοφύλακες μου στην πρώτη ομάδα είναι πάρα πολλές. Πολύ καλές οι εμπειρίες και με βοηθούν πάρα πολύ στο να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος. Και βεβαίως αρχιτέκτονας αυτής της σημαντικής προσπάθειας στην εφηβική ομάδα είναι ο Σοφρόνης Αυγουστή, αλλά το μεγάλο μυστικό στους τερματοφύλακες του Απόλλωνα εδώ και χρόνια είναι ο Γιώργος Νικολάου. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά σας δίνει τα εφόδια έτσι ώστε να βελτιώνεστε και βεβαίως να υλοποιείτε βήμα-βήμα τις δικές σας προσωπικές φιλοδοξίες. Ο Γιώργος Νικολάου είναι ο πρώτος άνθρωπος που με βοήθησε στον Απόλλωνα. Με πιάσε από μικρό, 15 χρονών, με πήρε στην πρώτη ομάδα. Κάθε μέρα θέλει να δίνω τα πάντα στην προπόνηση και να γίνομαι καλύτερος ώστε να μπορώ κάποια μέρα να παίξω στην πρώτη ομάδα. Βεβαίως, ο δικός σου προσωπικός στόχος είναι στην προετοιμασία του καλοκαιριού να παρουσιαστείς πιο πανέτοιμος, παίρνοντας και χρόνο συμμετοχής σε κάποια φιλικά παιχνίδια. Αυτό είναι θέμα του προπονητή. Αν μπορεί να μου δώσει κάποια λεπτά συμμετοχής, εγώ θα είμαι έτοιμος για να δείξω τι μπορώ να κάνω στην πρώτη ομάδα. Και βέβαια, να σε ευχηθώ προσωπικά σε ένα κατάκτηση του πρωταθλήματος με την εφηβική ομάδα και βέβαια κάθε έρωση στο μέλλον με την αντρική ομάδα. Ευχαριστώ.